καλημερίσουμε την Όλγα την Κωνσταντίνου, η οποία έχει πάρει σκυτάλι. Όλγα μου, πολύ καλή σου ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από το GACP. Βρισκόμαστε εδώ έξω από το στάδιο. Είναι εδώ όπου πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή ο έλεγχος των ατόμων, οι οποίοι θα προσέλθουν μέσα για να παρακολουθήσουν την λειτουργία που θα τελέσει στις 10 η ώρα ο Πάπας. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με λίγο κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλουμε να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι για σας να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Τι να σας πω, είμαι πολλά συγκινημένη. Ελπίζω να κάνει καλό για τον τόπο μας πρώτον και για τη δεύτερη πατρίδα, το Λίβανο. Τι να πω άλλο. Τα συναισθήματα τα δικά σας, σας βλέπω συγκινημένη. Αρκετά, αρκετά, αρκετά. Από χθες είμαστε πολλά συγκινημένοι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τον τόπο μας. Τι είναι αυτό που θέλετε, θέλετε να λάβετε την ευλογία του, θέλετε να ακούσετε το μήνυμα του, να ακούσετε τη λειτουργία του. Τα πάντα, τα πάντα. Χθες πήραμε την ευλογία στο αεροδρόμιο που μόλις έφτασε εμένα και τα παιδιά μου. Ελπίζω και σήμερα να πάρουμε την ευλογία, την ομιλία σίγουρα, οπωσδήποτε, και να πάνε καλά στα πράγματα στην Κύπρο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εδώ και δύο παιδιά. Καλημέρα σας. Εσείς γνωρίσατε δηλαδή χθες τον Πάπα, τον είδατε ναι, από κοντά. Ναι, είδαμε τον. Περάσαμε ωραία. Και εδώ και μας είναι ευλογία του και είμαστε πολλά συγκινημένοι που ήρθε στην Κύπρο μας. Εσείς από πού καταγεστε? Είμαι Κυπρέα. Και εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά και να του δω και την ευλογία του κανονικά. Ο Πάπας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενώνει τους ανθρώπους. Θέλουμε να μας πείτε εσείς σήμερα γιατί βρίσκεστε εδώ. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ για τον Πάπα να το δούμε από κοντά, να πιάσουμε ξανά την ευλογία του και πολλά σημαντικό για μας το πράγμα. Είσαι από κάποιο σχολείο? Από το Γυμνάσιο Κητίου. Ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, τα συναισθήματα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ είναι πάρα πολύ έντονα, συγκίνηση. Η αγάπη τους προς τον Πάπα είναι εμφανή. Ήρθαν εδώ για να λάβουν την ευλογία του, για να ακούσουν το κήρυγμά του και για να παρακολουθήσουν την λειτουργία την οποία θα τελέσει στις 10 η ώρα. Να πούμε ότι στις 10 η ώρα θα έρθει εδώ μαζί με τη συνοδεία του, θα εισέλθει στο GACP όπου θα τελέσει την λειτουργία. Όπως μπορείτε να δείτε, ο κόσμος έρχεται συνεχώς. 7.000 άνθρωποι θα προσέλθουν σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν την λειτουργία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει και εξασφαλίσει το εισιτήριό τους μέσω διαδικτύου, μέσω της σελίδας η οποία δημιουργήθηκε για την άφιξη του Πάπα στην Κύπρο. Είσοδος φυσικά είναι δωρεάν, δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Ωστόσο, έπρεπε να το πράξουν από προηγουμένως, έτσι ώστε να υπάρχει μία οργάνωση. Μάλιστα. Και Όλγα μου, βλέπουμε και τα σημεία από τα οποία περνούν όλοι όσοι θα βρεθούν σήμερα στο εσωτερικό του GACP. Και μιλάω για τα μέτρα ασφάλειας και για τους ελέγχους που γίνονται και στα προσωπικά τους αντικείμενα. Δεν παίρνει ώρα, ωστόσο χρειάζεται αυτός ο χρόνος, έτσι ώστε όλοι να μπουν μέσα και να είναι όλα με ασφάλεια. Ακριβώς. Ο έλεγχος που γίνεται είναι αυστηρός. Περνούν από αψίδες, όλα τα πράγματά τους περνούν από έλεγχο, έτσι ώστε να μην προκύψει οτιδήποτε αρνητικό ή να έχουμε έκτροπα, που δεν νομίζω, γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πίστη, τον νιώθουν πολύ κοντά τους, ωστόσο πρέπει όλα τα μέτρα να υπάρχουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα. Όλγα μου, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.